Διαμορφώθηκα στο να εργάζομαι πιστά, να έχω την ευθύνη των πράξεών μου και να λούγομαι κάθε συνέπεια και να τις δέχομαι με σθένος στο όνομα της ειλικρίνειας. Για ό,τι λοιπόν μας συμβαίνει και ό,τι δεν καλυτερεύει, την ευθύνη την έχουμε μόνο εμείς. Διαμορφώθηκα πρώτα από τους γεννήτερές μου και έπειτα από τις σπουδές μου στη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την ευρωεπιστήμη, τη σεναριογραφία. Όπως αναπνέω, έτσι διδάσκω 16 χρόνια τώρα σε όλες τις βαθμίδες. Φροντίζω για την κορύφωση της πνευματικότητας των μαθητών μου και βελτιώνω τις επιδόσεις των φοιτητών. Το κάλεσμά μου στη Φυλάρχιο Εταιρεία Αλμυρού Όφρης και η θέση της Αντιπροέδρου με καθόρισαν, καθώς βάδισα στους δρόμους του τόπου. Τον διδάχτηκα, τον κατανόησα περισσότερο και ουσιαστικότερα. Τον αγάπησα βαθιά και ρίζωσε μέσα μου η ανάγκη της μεταλαμπάδευσης αυτής της γνώσης. Έτσι την μετέφρασα, μετά από παρακίνηση κι άλλων εμπνευσμένων ανθρώπων, σε ομιλίες, σε σχολικά συγκροτήματα. Η ανάγκη των αρθρογραφήσεων για την καλυτέρευση του ανθρώπου και την πρόοδό τους μέσα από τις γραφές είχε ξεκινήσει ήδη από τα 22 μου έτη, όπου είχα αρχίσει να συγγράφω και τα πρώτα ανέκδοτα έως τώρα βιβλία μου. Παράλληλα, ένωνα τους ανθρώπους του τόπου, συναδέλφους και φίλους και γίναμε αρρωγή βοήθειας για παιδιά με δυσχέρειες. Όμως, σηκώκηκε μέσα μου φιλανθρωπία να γίνει έμπρακτη βοήθεια με θέσεις εργασίας και κρατική φροντίδα προς τους γονείς αυτών των παιδιών. Τώρα είμαι μπροστά σας μετά από το πολιτικό κάλεσμα με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για να φέρω αυτές τις ριζικές αλλαγές τις οποίες έχω βιώσει με το είναι μου στην παιδεία, την εργασία και τον άνθρωπο. Γιατί λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα ερώτημα που μου κάνουν πολύ συχνά. Δύο αρχικά σημαντικές έμπρακτες αποδείξεις του ΠΑΣΟΚ του σήμερα με έκαναν να σκεφτώ αυτό το κάλεσμα και θα σας τις κοινοποιήσω.
Η μία ήταν το Digital Society. Το κάθε άτομο από εμάς γίνεται συμμέτοχος στις αποφάσεις. Η έκφραση της άμεσης βούλησης των πολιτών είναι και το ζητούμενο. Λόγος με όλους. Πρόσφατα σχόλια, αφήνετε τα μηνύματά σας και τις επιθυμίες σας, τα αιτήματά σας. Αυτό λοιπόν είναι ενεργό, μπορείτε όλοι να συμμετέχετε, είναι ένα βασικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα πρωτότυπο, όπου όποια προβλήματα υπάρχουν, καταγράφονται και δίνονται λύσεις συλλογικές. Το δεύτερο λοιπόν είναι το πρόγραμμα αλλιώς ομάδα σύνθεση, που δημιουργήθηκε από τη νέα γενιά και στηρίζει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Για να δούμε λίγο το σύνθεση. Εδώ είναι η εικόνα από το πρόγραμμα σύνθεσης. Βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να συνδιαλέγεται με τη νέα γενιά. Η νέα γενιά έχει δώσει έμπρακτη στήριξη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι άνθρωποι, επιστήμονες, νέοι της ενδοχώρας και του εξωτερικού, όπου όλοι μαζί συμβαδίζουν ώστε να βρούνε τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από συστήματα τα οποία ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες χώρες, ήδη είναι υλοποιήσιμα και μετρήσιμα και μπορούν να κουμπώσουν και να διαμορφώσουν και τη δική μας χώρα με διάφορες μικροαλλαγές. Για να δούμε λίγο και την άλλη μακέτα, παρακαλώ. Που είναι έξω, πάει και έτσι λίγο από εδώ. Είναι ψηλά, μπράβο. Σύνθεση που λέει. Όχι, πιο πάνω. Εδώ, στο δύο. Η ομάδα σύνθεση, λοιπόν, είπαμε, στηρίζει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, δίκτυο επιστημόνων και επαγγελματιών της ενδοχώρας και του εξωτερικού. Είναι ένα δίκτυο 250 ατόμων που συνεχώς και αυξάνεται. Έχουμε τις εφαρμοσμένες έρευνες για την επίλυση των παθογενειών της χώρας. Είναι δηλαδή δύο θέματα τα οποία μας πείθουν άμεσα να ακολουθήσουμε αυτό το κόμμα και να συμμετέχουμε μαζί του. Έχουμε λοιπόν τη συμμετοχή, άρα η βούλησή μας είναι εδώ και η φωνή μας ακούγεται. Και δεύτερον, την επιστήμη οδηγό μας. Τώρα θα δούμε λίγο τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ. Είναι 12 προτεραιότητες, 12 βήματα, έτσι ώστε να δούμε τι επιτυγχάνουμε με την ψήφο μας σε αυτό το κόμμα. Βλέπουμε αρχικά το πρώτο, η πρώτη διεκδίκηση του ΠΑΣΟΚ θα σχετίζεται με τις αλλαγές στο ολόκληρο το κράτος. Έχουμε διαφάνεια, αξιοκρατία, αποκομματικοποίηση του κράτους και επιλογή διοικητικών οργανισμών και νοσοκομείων με διεθνή διαγωνισμό και πενταετή θητεία. Ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών. Στηρίζουμε πάντα σαν κόμμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον άνθρωπο που ζει με αξιοπρέπεια. Εργασία με κανόνες. Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται μετά από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και άμεσο ξεπάγωμα των τριετιών. Κατάργηση των διατάξεων του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για ωράριο και απολύσεις ΕΠΕ. Κανόνες για τις νέες μορφές εργασίας και τις πλατφόρμες. Νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αναγέννηση του εθνικού μας συστήματος, του συστήματος υγείας. Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, το οποίο πάσχει, όπως ξέρουμε, ποικίλο τρόπος. Σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με κέντρα υγείας σε κάθε δήμο. Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμες προσλήψεις. Αύξηση των αμοιβών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ενσωμάτωση της διάστασης αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις του κράτους.
χρηματοδότηση με 8 έως 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δίνει έως το πολύ 4%. Πολλαπλές επενδύσεις στην παιδεία, με καθαίρεση εθνικού απολυτηρίου, εξωστρεφή πανεπιστήμια με σύνδεση με την παραγωγή, χρηματοδότηση της έρευνας και αξιοκρατία στην ακαδημαϊκή εξέλιξη. Ενσχυτική διδασκαλία, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, ασφαλές σχολικό περιβάλλον και υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας. Νέα λύκεια, όπως τα αγροτικά ή αλλιώς γεωργικά λύκεια, θα αρχίσουν να δημιουργούνται για τη στήριξη επίσης του πρωτογενούς τομέα. Το φαινόμενο επίσης της σχολικής βίας είναι σύνηθες πια και μάλιστα και σε πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Για αξιοπρεπή συντάξη, σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας και είναι κέριο. Καθιέρωση του ΕΚΑΣ, αυτό είναι για τη γιαγιά μου, η οποία ζει με 350 ευρώ και ήθελε επίσης να με στηρίξει και στον προεκλογικό αγώνα. Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία στους αδύναμους δανειολήπτες, γιατί προστατεύουμε την πρώτη κατοικία, κανόνες για τη λειτουργία των funds, εξόφληση οφειλών μέχρι και 120 δόσεις, ρυθμίσεις πολλαπλές στους δανειολήπτες σερβετικό φράγκο, χαμηλότερες δόσεις και σταθερό επιτόκιο για τους συνεπείς δανειολήπτες και προστασία της αγροτικής γης. Οι νέοι μας θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θα έχουμε πρόσληψη νέων με πλήρη απασχόληση, στήριξη για τις νέες μητέρες, κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών, ενίσχυση του επιδόματος μητρότητας για τις μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, ένα θέμα για το οποίο έχω και εγώ προσωπικό βίωμα, γιατί φυσικά δεν είχα την κρατική μέρημνα και 18 ημερών το παιδί μου, εγώ δούλευα κατάπαυστα, εργαζόμουν χωρίς σταματημό, ενώ δεν είχα προλάβει καθόλου να απολαύσω τη μητρότητα. Φορολογικά κίνητρα για νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Δημιουργία δεξαμενής 150.000 κατοικιών. Κατασκευή νέων ποιοτικών φοιτητικών εστιών. Θα έχουμε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αυτό το θέμα που πάλι μας ταλανίζει. Τη μείωση των φόρων στην εργασία. Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και προσωπικής φροντίδας. Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Έχουμε επίσης τις αναπτύξεις Made in Greece, όπου θα έχουμε αλλαγή των προτεραιοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Ανάπτυξη και διασύνδεση του τουρισμού με όλους τους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα της αγροδιατροφής. Κίνητρα σε μικρομεσαίες που προχωρούν σε συνεργασίες και δικτυώσεις και ειδικές γραμμές χρηματοδότησης για καινοτόμες ψηφιακές επενδύσεις. Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Στο περιβάλλον μας, επενδύσεις στα δίκτυα, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με σύγχρονα μέσα, ενίσχυση των διαχειριστικών φορέων των οικοσυστημάτων. Τέλος, μάλλον πρώτο λεπτό, δεν έχω ακόμη κάτι να αναφέρω, τη στήριξη των αγροτών μας, το οποίο μας καίει ιδιαίτερα γιατί είμαστε ένας τόπος κυρίως αγροτικός, έτσι ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, και θα έχουμε μείωση του κόστους παραγωγής με τη δότηση των αγροτικών εφοδίων, καθιέρωση του ακατάσκετου της φορολογίας, επικαιροποίηση του κανονισμού ασφάλισης ΕΛΓΑ για κάλυψη καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και η λύση του προβλήματος με τους εργάτες γης. Ένα ακόμα θέμα το οποίο έχουμε στον Αλμυρό επίσης, είναι αλλαγή σε όλη τη Μαγνησία. Είναι, δεν έχει αναφερθεί εδώ στα 12 ζητούμενα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να διασφαλίσω, αναφέροντας στο κόμμα το θέμα των επαγγελματιών, δηλαδή των μεταφορέων επαγγελματιών, όπου έχουν πολλαπλά ζητήματα στα οδικά δίκτυα και πρέπει να ρυθμιστούν, όπως επίσης ελαφρύνσεις στη φορολόγησή τους και ανανέωση του στόλου τους, γιατί είμαστε από τις πρώτες χώρες τις γυραιότερες σε στόλου στην Ευρώπη.
Αυτά ήταν τα ζητούμενα, τα θέματά μας, του ΠΑΣΟΚ, τα 12 αυτά θέματά μας. Είναι 280 σελίδες στο πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα πλήρες, με λύσεις για κάθε βήμα. Είναι πραγματικά υλοποιήσιμα, γιατί όπως είπαμε μελετώνται με ακρίβεια από όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Αυτές λοιπόν ήταν οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε με την δική μου προσωπική ομιλία, όπου βρίσκομαι αισίως στο πέρας της εκλογικής διαδικασίας για να διεκδικήσω όσα δικαιούμαστε. Να μην γίνουν άλλα σφαλερά και αποτρόπαια κατά των ανθρώπων. Ξέρω όμως ότι όποιος δεν βαδίζει μένει στάσιμος. Ξέρω ότι όταν ανήκεις σε ένα πολιτικό κόμμα, μοιάζεις κάποιες φορές να μην ανήκεις σε όλη την κοινωνία. Αλλά τελικά η κοινωνία μπορεί να αποφασίσει αν θέλεις να τις ανήκεις. Η πίστη για την επιτέλεση του προορισμού μου λοιπόν, του χρέους μου και η πάλι με αυτό το κόμμα των υψηλών αξιών και ιδανικών είναι το ζητούμενο. Καίει το χρέος μέσα μου και το πληρώνει. Είναι αυτός ο λόγος που στέκομαι απέναντί σας. Την αδικία που πρέπει να ξεριζώσω από τα βάθη της. Την υποτίμηση των καθημερινών ανθρώπων, όλων μας. Στην τελική, στην ελπίδα ότι μπορείτε να δείτε μέσα από τα μάτια μου το όραμα που έχω για εσάς και την πυγμή για να τα καταφέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, φτάνοντας να με προτείνει, δεν φοβήθηκε τις αντιδράσεις που προέταξα, δεν αρνήθηκε μια ανοιχτή συζήτηση. Δεν προσπάθησε να ελέγξει ή να καθορίσει την προσωπικότητά μου με πολιτικά παίγνια. Είναι μια παράταξη έτοιμη. Έτοιμη να δεχτεί τους άξιους και τις άξιες λύσεις για την κοινή, όσο γίνεται, απάνεμη πλεύση μας. Ανήκω λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ. Ανήκω στα παιδιά μου, στην εκπαίδευση. Ανήκω σε όλη την κοινωνία μου. Και τελικά μπορώ να ανήκω και σε μια παράταξη που βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο μαζί μας. Ανήκω επίσης στην επιστήμη και στους επιστήμονες, στην έρευνα και την πρόοδο. Θα πρωτοστατήσουμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη ώστε να φτιάξουμε την κοινωνία που μας αξίζει. Αυτή εδώ κέρια στιγμή που βρίσκομαι στο βήμα ίσως αποτελέσει και μια κέρια στιγμή επανέναρξης της υγιούς σκέψης ψήφισης όλων μας. Ανήκω στον πολιτισμό και τις τέχνες. Στον πολιτισμό γιατί χωρίς τη γνώση του δεν μπορούμε να αφουγκραστούμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί κάθε φορά που βαδίζουμε σε δρόμους, σε στενά, σε λιμέρια, η άγνοια μας αφήνει αμέτωχους από το κοινό παρελθόν και αφήνει δυσίωνο το μέλλον μας. Μας κάνει να νιώθουμε μονάδες έολες. Ανήκω επίσης στις τέχνες, γιατί δίχως αυτές δεν μπορούμε να ομιλούμε για ένα κράτος αξιοσύνης με ενσυναίσθηση και αισθητική καλλιέργεια. Η απώλειά τους ταυτίζεται άρρηκτα με την κατάπτωση των ηθικών αξιών. Με τις τέχνες, τα βήματά μας ύπταται και οι δρόμοι που διανοίγονται είναι υγιείς για τον αυτοπροσδιορισμό μας μέσα από τη συνείδηση του εαυτού μας και του κοινωνικού μας περίγυρου. Ανήκω στον νεοεργαζόμενο ή στον αναζητητή εργασίας. Κανείς μα κανείς δεν πρέπει να νιώθει το φόβο της ανεργίας ή της έλλειψης επαγγελματικής κινητικότητας. Ανήκω στον εργαζόμενο, στον ιδιώτη ή δημόσιο που δεν εμπνέονται πια και δεν νιώθουν δημιουργικοί. Οι μεν δεν μπορούν να έχουν ικανοποιητικά κέρδη και στήριξη ή δεν έχουν δυνατότητα αύξησης του μισθού τους, μένουν αποκλεισμένοι τις περισσότερες φορές σε μια ψευδή σταθερότητα ή σε εκείνον τον εργαζόμενο μέσα από προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης και γεννούν την ανασφάλεια του μετά ή στον ημιαπασχολούμενο. Και η Νέα Δημοκρατία μιλά παρόλα αυτά για πτώση της ανεργίας. Ανήκω στον άνθρωπο του πρωτογενούς τομέα.
Ανήκω στον χαμηλοσυνταξιούχο. Ανήκω στον άνθρωπο που δεν μπορεί να φροντίσει για την υγεία του. Στον γιατρό που καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να φροντίσει στα δημόσια νοσοκομεία. Στον ιδιώτη που πρέπει να πάρει υπέρογκα ποσά γιατί δεν γίνεται αλλιώς να υπάρξει. Ανήκω σε κάθε όργανο της τάξης και στους νομικούς που κατασπαταλώνται και υποφέρουν και πρώτοι αυτοί γίνονται αποδέκτες αδικιών. Ανήκω τελικά σε κάθε Έλληνα που μπορεί και θέλει να ανήκει στην Ευρώπη αλλά και να διατηρεί αλόβητη την ταυτότητά του. Ανήκω σε όλους σας, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς αυτή η παράταξη που εμπιστεύεται τους ανθρώπους του, μπορεί να συγκεράσει τις αντιθέσεις. Μείνε μαζί μας από τον αγώνα, γιατί η ζωή μας έχει μόνο έναν δρόμο. Πάμε να τον χαράξουμε μαζί. Να στηρίξουμε όλοι μαζί το ΠΑΣΟΚ και την υποψηφιότητά μας. Να κάνουμε το χαμηλό χορτάρι να υψωθεί και να βλαστάνει τα όνειρά μας. Ο αλμυρός και η μαγνησία πρέπει να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και να έχει βουλευτεί άφθαρτο, ειλικρινή, που θα εργαστεί χωρίς αύριο για τη δική σας ευημερία. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μην αφήσετε τις κομματικές ανησυχίες να σας καθυποτάξουν. Ψηφίστε το πρόσωπο που σας ανήκει. Οι άλλοι κρίθηκαν. Απέτυχαν, κρίθηκαν, ήταν ανεπαρκείς. Τώρα σας καλώ να κρίνετε το ΠΑΣΟΚ και εμένα την ίδια. Συγκεντρώστε τη δύναμή σας σε ένα σημείο. Ήρθε η ώρα να συσπηρωθούμε. Είμαι έτοιμη να κρυθώ από όλους σας. Στις 21 Μαΐου η ψήφος σας θα είναι καθοριστική για το μέλλον του τόπου, της Μαγνησίας και όλης της Ελλάδας. Δες το ΠΑΣΟΚ, άκουσέ το. Είμαστε εδώ για σένα. Σε αυτό το σημείο έχουμε έναν ύμνο ο οποίος θα τονίσει την ανάγκη της δικαιοσύνης, της παιδείας και του πολιτισμού των πράξεων με διαφάνεια και αλήθεια. Ένας ύμνος για το νέο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Thank you.
Παρουσιάζουμε λοιπόν πρώτη φορά τον ύμνο στη δίκαιη κοινωνία ή και στην κοινωνία του ανθρώπου, όπως λέγεται, δίκαιη κοινωνία, κοινωνία του ανθρώπου. Είναι ένα ύμνος γραμμένος για το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ο ύμνος που σκέφτεται ύμνο, είναι για το ΠΑΣΟΚ. Περιγράφει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε, την τόλμη, την αξιοσύνη, τον πολιτισμό και την παιδεία που θα μας δώσουν φτερά για την πρόοδο και την άνοδο σε νέους ουρανούς που θα χαράξουμε μαζί. Ο ύμνος αυτός είναι ένα κατόρθωμα πραγματικό, είναι ένα εγχείρημα 10 πλην μίας νυχτός, το λέω, γιατί ουσιαστικά δημιουργήθηκε μέσα σε 9 νύχτες και δεν συνυπολογίζω τη δικιά μου, που δεν σταμάτησα στιγμή, άϊπνη, για να μπορέσω να συλλάβω αυτά όλα τα οποία πρέπει, όλες τις αξίες αυτές τις οποίες πρέπει να υπάρχουν μέσα μας και να μας καθορίζουν. 19 λοιπόν νύχτες, ο Δημήτρης Σκούλτσος, ο συνθέτης μας, ο οποίος είναι καθηγητής ανωτάτων θεωρητικών στο Δίο του Βόλου, η Αναστασία Στρίμσου, η οποία είναι ψήφωνος, και το S-Recording Studio στο Βόλο, καταφέραμε κάτι το οποίο επαναλαμβάνω είναι ακατόρθωτο, γιατί για να γραφτεί ένα τραγούδι και να γίνουν όλα σωστά και να γίνει σύνθεση μουσικής θέλει τουλάχιστον 2 με 3 μήνες, το λιγότερο αν γίνουν πολύ γρήγορες εργασίες και δουλεύουν πολλοί άνθρωποι μαζί. Εμείς το καταφέραμε σε 9 μόλις νύχτες. Και επίσης θέλουμε να αναφέρουμε τους χορηγούς μας πάνω σε αυτό το εγχείρημα, γιατί φυσικά τα έξοδα ήταν πολλά. Είναι η Φόνη και η Κάθριν Χατζηχριστοφής και η Ιωάννα Ντάκος, που είναι Έλληνες του απόδειμου ελληνισμού. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σήμερα την ομιλία μας. Θέλω να καλέσω μόνο στο βήμα, ναι, εδώ είναι, το μελλοντικό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το λέω μελλοντικό γιατί είναι ακόμα στο δημοτικό. Έχει επιλέξει το κόμμα μέσα από τη δική του κρίση. Κανένας δεν το επέβαλε, μελετά. Είναι αγωνιστής και ιδεαλιστής και ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου και θέλει να μας στείλει το μήνυμά του. Έλα, Δημήτρη Γριανταφυλάκο. Ο Δημήτρης έχει γράψει συνθήματα για μένα, για να τα ακούσουμε. Για πες το σχόλιο. Γουρτάζουμε, Ανδρέα Μασελίνη. Γουρτάζουμε, ψηλά για να σε δούμε. Γουρτάζουμε, Ανδρέα, να σε δούμε. Γουρτάζουμε, ψηλά για να σε δούμε. Μου τα έστειλε σε βιντεάκια συνέχεια και του λέω θα σ' ανεβάσω το βήμα να τον πείστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ για σας, για όλους σας, να σας υπηρετήσω. Καλό επίσης την τοπική του Αλμυρού, την Ομαρχιακή, τους υποψηφίους βουλευτές για μια υπόκληση για το σπουδαίο αγώνα που δίνουν. Στην Ομαρχιακή, τους υποψηφίους βουλευτές, για μια υπόκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θεωρούμε πως η Μαρία Ιούτα μπορεί να εκφράσει πάρα πολύ τις δικές σας σκέψεις. Είναι μια αξιολογότατη περίπτωση, η οποία πραγματικά μακάρι να τη δούμε και στη Βουλή. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι ένα ξεκίνημα από τις 21 Μάη και μετά ο ίδιος η Κρήτας, όπως έχουμε ξαναπεί, θα ανατείλει, το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει
Πάμε γερά, πάμε δυνατά, χρειάζεται αγώνα, χρειαζόμαστε εσάς. Thank you.